Πάνω φτάσαμε στους 3 μήνες. Έχουμε ολοκληρώσει 12 εβδομάδες και τώρα διανύουμε τη 13η. Θέλω να μου πεις πώς ήταν η όλη προετοιμασία και που φτάσαμε στην ημέρα των retest. Κοίταξε, όσο περνάει ο καιρός, νιώθω ότι μου βγαίνει λίγο πιο αβίαστα. Έχει αρχίσει λίγο και γίνεται σαν συνήθεια, ίσως σαν τρόπο ζωής. Υπάρχει ένα άγχος, δεν σου κρύβω, για τα τεστ. Νιώθω λες και πάνω να δώσω πανελλήνια. Αλλά το σημαντικό για μένα είναι ότι τουλάχιστον από το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και αν κάποιος πριν 3 μήνες ερχόταν και προσπαθούσε να μου το πουλήσει και μου λέει: Ξέρεις κάτι, φίλε, σε 3 μήνες μπορώ να σε κάνω έτσι, θα του έλεγα: Έλα τώρα, μην βρήκες να κοροϊδέψεις. Εντάξει, όσο καλύτερη προετοιμασία έχουμε κάνει, πάντα το άγχος είναι μεγαλύτερο για την ημέρα του διαγωνίσματος, ας το πούμε. Αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα πάμε πολύ πολύ καλύτερα, γιατί έχει φανεί και από τις προπονήσεις. Εγώ θα σε καθοδηγήσω και σε κάθε αγώνισμα περίπου πώς θα κινηθούμε και νομίζω θα πάει πολύ καλά. Για να δούμε. Έτοιμος. Ναι, πάμε. Πάμε στο πρώτο τεστ, όπου είναι max εξέλιξης. Την πρώτη μέρα δεν είχαμε κάνει καμία. Πάμε τώρα να τα δώσουμε όλα. Πώς νιώθεις τώρα πριν το σετ? Αγχωμένο. Είμαστε έτοιμοι? Ναι, πάμε. Για πάμε. Ένα. Έτσι. Με καλές αναπνοές. Πάμε. Δύο. Ωραία. Πάμε. Τρία. Μπράβο. Ίσιο το σώμα. Πάμε. Τέσσερα. Πάμε άλλη μία. Πάμε. Τράβα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ καλή ώρα εσύ. Δεύτερη άσκηση. Πάμε στα ring dips, max reps, καλό support, κλειστά πόδια και ό,τι έχουμε. Εκεί. Ένα. Βαθιά πάμε. Εκεί. Δύο. Ωραία. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Πολύ καλά. Έξι. 7 σταθερά, πάμε ξανά. Πάμε. 8, πάμε άλλο ένα. Πάμε. Εκεί, 9. Πάμε να προσπαθήσουμε και ένα 10. Ωραία. 9. Πολύ καλά. 105, πάμε τεχνική. Σταθερά. Πάμε. Μπράβο. Από 85, 105. Καλά είναι. Το λες για πάρα. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα δοκιμάσουμε και ένα στα 107,5. Εντάξει. Okay. Πάμε πάνω, δυνατά. Καλές αναπνοές. Ωραίο. Πάμε. 2, ωραία. 3. Κρατά έξω το θωρακά, σταθερά. Σφιχτός ο κορμός. Πάμε. Ωραία, πάρε την ανάσα σου. Πάμε, γέμισε και πάμε. Δυνατά. Πάμε, σπρώξε. Μπράβο ρε. Τελευταία ήτανε. Ναι. Πολύ καλά, ρε φίλε, πολύ καλά. Πάμε στο 4ο τεστ. 1 λεπτό, όσα βγάλουμε. Την πρώτη φορά είχαμε βγάλει 15. Πάμε να δούμε πώς θα τα κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε, ναι. Λοιπόν, σε 3, 2, 1, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, συνέχισε, πάμε. 11, 12, 13, 14, 15, συνέχισε, πάμε τώρα, sprint. 16, 17, πάμε. 18, πάμε άλλο ένα, πάμε και time. Ωραίο, πολύ καλό. Συν 5. Ναι, είναι κακό. Ωραία, recovery, θα χαλαρώσουμε γιατί έχουμε ακόμα ένα. Κοίταξε, τώρα με βάση τα αποτελέσματα, νομίζω ότι θα ήταν
το πιο σωστό να ξεκινήσουμε στο χιλιάρι τα πρώτα 500 στο 1,52 και το δεύτερο 500 να προσπαθήσουμε να είμαστε και στο 1,50 και να το κρατήσουμε. Και αν δούμε τα τελευταία 250 ότι πάει και πιο κάτω, αυξάνεις. Ωραία. Έχουμε fan club εδώ πέρα. Αλλά εμείς σε πρώτη φάση μην τα μπλέξουμε. Θα κοιτάω πιο πολύ να επιτρωθείς, 1,52. Να επιτρωθείς στις αναπνοές κυρίως και εδώ να είναι όλη την ώρα 1,52. Λοιπόν, έτοιμος. Έτοιμος. Θα το κάνω. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε. Πάμε, δυνατή η κίνηση, δυνατή. Πάμε. Ωραία, πας γρήγορα. Πιο αργά. Κι άλλο, πιο αργά. Να 1,50. Όχι 1,47. Βρες το ρυθμό, εκεί. Μην μένεις πίσω με το κουπί, επιστροφή. Πάμε 1,52. 1,52 όπως είπαμε. Και αναπνέες καλές. Ωραία, πάμε να μπούμε στο δεύτερο 500. Να κρατήσουμε εκεί. Όχι πιο γρήγορα. Μείνε στο 52 που είπαμε. Ωραία. Εκεί κράτα το εκεί. Α, αυτό είναι. Πάμε, τελευταία 300 μέτρα. Μπράβο, τελευταίο 250. Τώρα πρέπει να ανεβάσουμε λίγο. Πάμε, 150 μέτρα. Είναι all out τώρα. All out sprint. Πάμε. Ό,τι έχεις τώρα, σπάς το, σούζα, πάμε. Πάμε 20 μέτρα. Δύο κουπιές είναι δυνατές, πάμε. Πάμε άλλη μία. Μπράβο. Περπάτα λίγο να πάρεις ανάσεις, Περπάτα. Πολύ ωραία. 1,49 και 5, πολύ καλά. Δεν είχε πεϊσάρει καλά βέβαια, αλλά εντάξει, βγήκε καλύτερο. Πάμε να δούμε το ρυθμό. Έχουμε και λέμε. Κάναμε 3,39 χρόνο, ακριβώς. Και το pace ήταν 1,49 και 5, πολύ καλά. Ξεκίνησες 1,52, βασικά στην αρχή ξεκίνησες πιο γρήγορα, πήγαινες 1,45. Ναι. Εκεί πάλι από την ένταση πήγες πιο γρήγορα κλασικά. Από το άγχος μου. Ακόμα δεν το έχουμε ρυθμίσει να το μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αυτό είναι καθαρά θέμα εμπειρίας, εντάξει, θέλει χρόνο. Ενώ έπρεπε από την αρχή να πάμε 1,52 και μετά, δηλαδή βλέπεις εδώ και στο πρώτο 200 που λέει 1,48, μετά έπεσες πολύ στο δεύτερο 200, πήγες 1,56, ενώ έπρεπε το 1,56 και 1,55 που λέει στα 400-600 να μείνει 1,52, έτσι ώστε μετά να πάει τάπα. Γιατί τώρα τι έκανες, έκανες το τελευταίο 200 1,40, δηλαδή πήγαινες πραγματικά sprint, all out, όπως και στο πρώτο. Δεν είναι κακό, είναι πολύ καλύτερο από αυτό που κάναμε. Έτσι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή είχαμε μεγάλη διαφορά στο πρώτο, αναλυτικά κιόλας. Είχαμε κάνει 3,57 και 2, ενώ τώρα κάναμε 3,39, πολύ καλύτερο. Pace πήγαινε 1,49 και 5, ενώ στο πρώτο είχαμε κάνει 1,58 και 6. Οι κουπιές σου ήταν 26, εδώ 27 κατά μέσο όρο. Okay. Πολύ καλά. Αυτό που πρέπει στην ουσία να εκπαιδεύσουμε ακόμα το είναι ρυθμό. Το ρυθμό. Να υπάρχει δηλαδή μια σταθερότητα και στις κουπιές, δηλαδή βλέπεις ότι εδώ υπάρχει ανισορροπία και στις κουπιές, αλλά και στο ρυθμό σου, στο pace. Παρ' όλα αυτά είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα αγχωνόμαι για το τι περιθώριο έχω αφήσει για το εξάμηνο. Ναι. Εντάξει, όσο περνάει ο καιρός πάντα δυσκολεύει. Ναι, εντάξει. Στην αρχή έχουμε πολύ γρήγορα αποτελέσματα, μετά όσο περνάει ο καιρός αρχίζει και δυσκολεύει. Πάμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα όλα, από τις μετρήσεις μέχρι και τα αθλητικά τεστ. Κιλά ήμασταν 104,1, υπήρχε πάλι μείωση, πάρα πολύ ωραία. Οι μετρήσεις ήταν αυτές. Η διαφορά υπήρχε στην κοιλιά κατά βάση που ήταν κατά 1%. Και τώρα πάμε στα αθλητικά τεστ που ήταν το juicy της υπόθεσης, που υπήρχε και το αρχικό στρες. Στα pull-up από 0, δεν είχαμε κάνει κανένα, κάναμε 5. Πολύ καλά για μένα. Ναι, μεγάλη διαφορά. Εγώ, ας πούμε, περίμενα ότι στο πρώτο τρίμηνο θα κάνουμε 3 με 4. Εκεί. Ήλπιζα να βγάλω πάνω από 3. Αφού είμαι πάνω από 3, πολύ ωραία. Νομίζω εκεί. Okay. Στα dips κάναμε από 2, είχες κάνει 2,5, ναι. Πήγαμε στα 9. Πρέπει να δουλέψουμε λίγο ακόμα τη σταθερότητα. Ναι. Στα squat πήγαμε, κάνουμε και spoiler εδώ πέρα στο κοινό. Μην ακούσεις εσύ. Στα squat από 85, πόσα λες Αθηνά ότι έκανε, σαν coach. Μην ρωτάς την Αθηνά, γιατί η Αθηνά τα κιλά τα κάνει στραγάλια η Αθηνά. Έλα εδώ πέρα, να μας πεις. Πόσα λες. Πεντάρα back squat. Είχε κάνει 85. Προχθές έκανε τριπλή του πρωταγώνου. Mm. Στα 110 ήτανε. Θα πω 105. 107. πολύ κοντά. Τρέλανε μας πάνω. Συνεχίζουμε ένα λεπτό. Μπέρμπι του target. Πήγαμε στα 20, το σπάσαμε. Και το χιλιάρι το αναλύσαμε πριν. Εντάξει, 3,39, πάρα πολύ καλό. Τώρα συνεχίζουμε ένα ακόμα τρίμηνο, είμαστε ακριβώς στη μέση. Πώς πιστεύεις ότι θα πάνε οι επόμενοι μήνες?
Εντάξει, ξυστή, νιώθω ώρες ώρες και λέω, εντάξει, θα τελειώνει. Και μετά λέω, φίλε, τώρα φτάνει στη μέση, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι πλέον κυλάει αβίαστα τελείως. Ναι, και το βασικό είναι ότι έχεις μείνει συνεπής και μετά το δίμηνο, όταν έχεις μπει στη διαδικασία και τα έχεις εκτελέσει όλα σωστά, δηλαδή στο μεγαλύτερο ποσοστό, έχει γίνει όπως το είπες και πριν, τρόπος ζωής και πλέον πηγαίνει. Το στοίχημα τώρα είναι το Πάσχα. Το Πάσχα. Να κρατήσουμε το Πάσχα. Θα φύγεις κιόλας. Εντάξει. Οπότε εντάξει, θα το ρυθμίσουμε εκεί. Θα το ρυθμίσουμε. Ναι. Θα δούμε είτε θα κάνεις προπόνηση στο σπίτι, είτε θα πας σε ένα κοντινό γυμναστήριο. Αλλά τώρα ξεκινάει το καλό. Και τώρα είχαμε μεγάλα αποτελέσματα, μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Στο επόμενο τρίμηνο δεν θα έχει τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή να το ξέρεις αυτό, ειδικά στα τεστ. Αναμενόμενο, εντάξει. Αλλά θα βάλουμε τα δυνατά μας. Εννοείται. Συνεχίζουμε. Πάμε.